κ. Καρλός Παραγανιάν. Ευχαριστώ πολύ. Γεωλόγος, διευθυντής του Ινστιτούτου Σπηλαιολογικών Ερευνών, θα μας μιλήσει για την κατάσταση στους Ρία και στο νησιό μας. Άρα φεύγουμε από την πόλη, κ. Παραγανιάν, πάμε στα νησιά και να δούμε ποια είναι η κατάσταση εκεί. Θα σας κάνω ένα διάλειμμα δηλαδή, αν και δεν θα είναι πολύ ευχάριστο, όπως καταλαβαίνετε. Είναι πολύ σπουδαία αυτά τα πράγματα που βλέπω ότι κάνετε, ιδιαίτερα μες στις πόλεις. Καταρχάς να σας πω ότι είμαι ένας άνθρωπος που ασχολείται με διαχείριση οικοσυστημάτων 30 χρόνια τώρα. Πολλά από τα ρέματα που είδα το μεσημέρι έπαιζα μικρός. Τώρα λείπω βέβαια από την Αθήνα και συγκινήθηκα. Συγκινήθηκα γιατί ό,τι έδειχνε εκεί πέρα, που το είχα δει εγώ μικρός, μου είχε δημιουργήσει μία στρεβλωμένη εικόνα για το πώς είναι ένα ρέμα, που το έχουν όλοι οι Αθηναίοι αυτό. Τα ρέματα δεν έχουν καλάμια ή έχουν λίγα καλάμια, μικρούς καλαμιών. Όταν ένα ρέμα έχει καλάμια, είναι ρυπασμένο. Και αυτό συνέβαινε και όταν ήμουν εγώ παιδί. Ήταν γεμάτο δηλαδή καλαμιώνες και ιδιαίτερα αυτό το καλάμι το οποίο είναι ξενικό, που είναι πάρα πολύ ψηλό, φτάνει τα 8 μέτρα ύψος και έχει αρκετά χοντρό βλαστό. Αυτό είναι εισαγμένο είδος, το οποίο εξαπλώνεται ταχύτατα, εξαπλώθηκε μάλλον ταχύτατα και τώρα είναι ένας ενδείκτης υποβάθμισης των υγροτοπικών οικοσυστημάτων. Χρησιμοποιείται μάλιστα και στους τεχνητούς υγρότοπους για την επεξεργασία των αστικών λιμάτων. Έχουν γίνει πιλωτικά τέτοια και είναι εξαιρετική περίπτωση. Δυστυχώς οι Δήμοι δεν τα συντηρούν. Μία πολύ σπουδαία λύση για τους μικρούς οικισμούς. Έλεγα λοιπόν ότι είναι πολύ σπουδαίο αυτό που κάνετε, γιατί ήδη υπάρχει τουλάχιστον μία γενιά ανθρώπων που έχει σήμερα παιδιά, που γεννήθηκε μέσα στα πετά και έχει ζήσει όλη του τη ζωή μέσα στα πετά. Τα ανήψια μου ας πούμε είναι μία τέτοια περίπτωση και δεν έχουν εικόνα για το πώς είναι το φυσικό περιβάλλον. Έτσι λοιπόν τα πάνε σε ένα υποβαθμισμένο περιπίν αγροτικό τοπίο ή σε ένα υποβαθμισμένο φυσικό περιβάλλον, νομίζουν ότι είναι χαρά Θεού, ενώ δεν είναι. Η ακτογραμμή της Ελλάδας φαίνεται με πολλούς τρόπους. Ένας από αυτούς είναι με τους Ρίακες. Έχουμε ένα απίστευτα μεγάλο υδρογραφικό δίκτυο. Αυτό είναι από μια καταγραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατέγραψε 135 εκατομμύρια Ρίακες διάφορων τάξεων και βλέπετε πώς διαμορφώνεται το σύστημα αυτό στην Ελλάδα. Είναι απίστευτο λόγω γεωμορφολογίας βεβαίως. Υπάρχει όμως και ένας άλλος τρόπος να δει κανείς την ακτογραμμή της Ελλάδας. Αυτά είναι τα αυθαίρετα που έχουν δηλωθεί στο ΙΠΕΚΑ. Μόνο τα δηλωμένα. Οι αυθαίρετες κατασκευές. Αυτά τώρα τα βλέπουν οι κεντροβόρειοευρωπαίοι, δεν καταλαβαίνουν την έννοια αυτή, ούτε τους περνάει από το μυαλό. Αυτό τώρα καταλαβαίνετε τι συνέπειες έχει, πολλαπλές. Στη συμπεριφορά μας, στην οτροπία μας, στο φυσικό περιβάλλον, στο δομημένο περιβάλλον, όταν γίνεται αυτός ο χαμός, τι περιμένεις, πού θα μπει τάξη δηλαδή. Γι' αυτό σας το λέω από τώρα, ότι ένα πράγμα πρωτίστως λείπει. Η αστυνόμευση. Η επιβολή επιτόπου προστήμων, όπως κάνουν οι τροχονόμοι. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, τρίτο, τέταρτο επίπεδο, είναι αυτό το απαράδεκτο δικαστικό μας σύστημα. Τώρα πάλι φούντος έριξε τι σε αυτό που έβλεπα τώρα. 15 χρόνια ασχολιόμουν στο ΒΒΕΦΕΛΑΣ για την προστασία των νησιωτικών υγρότοπων. Και είναι παρόλο που είμαι σπηλαιολόγος πολλά χρόνια, άρχισα τα τελευταία χρόνια να παθαίνω κρίσης πανικού εξαιτίας των καταστάσεων που βιώσαμε. Τα νησιά μας
έχουν τέτοια παραδεισένια μέρη, και όταν ένα μέρος είναι πολύ όμορφο, να ξέρετε ότι έχει πολύ μεγάλη βιολογική αξία, τέτοια μικρά πραγματάκια, αυτό είναι στην Ήω το Έλος Παπά. Αυτά πριν το 2005-2006 ήταν άγνωστα. Δεν ξέραμε ποια υποβαθμίζονταν, ποια καταστρέφονταν, τίποτα. Είναι κυρίως εκβολές ριάκων. Όπως καταλαβαίνετε στα νησιά μας, ελάχιστοι από αυτούς είναι συνεχούς ροής. Οι περισσότεροι είναι χήμαροι, αλλά και κάποιοι ρίακες τρέχουν νερό κάθε 10 χρόνια. Όπως ας πούμε ο ρίακας στην Ήδρα. Και είδατε τι έκανε όταν έβρεξε πολύ στην Ήδρα. Είναι τόσο πολύ η μικρή νησιωτική υγρότοπη που φαίνονται τα όρια των νησιών μας πάλι. Τουλάχιστον των 75 που έχουν υγροτοπικά συστήματα μη γραμμικά. Αυτή είναι η εικόνα. Επισκεφτήκαμε η ερευνητική ομάδα όλους αυτούς τους υγρότοπους, τους οριοθετήσαμε, καταγράψαμε τα χαρακτηριστικά τους. Οι περισσότεροι είναι πολύ μικροί, πολύ ευάλωτοι, κάποιοι από αυτούς μπορούν να βαζωθούν μέσα στο Σαββατοκύριακο και αυτό είναι η περίπτωση, την έχουμε ζήσει αυτή σε τουλάχιστον 4 περιπτώσεις στη διάρκεια του προγράμματος μέχρι και το 2013 και συνολικά οι φυσικοί από αυτούς καταλαμβάνουν έκταση όσο μία λίμνη της, όσο και εκείνη. Από όλα αυτά τα 75 νησιά να θρήσει κανείς τους φυσικούς υγρότοπους είναι όσο μία λίμνη. Η βιοποικιλότητα όμως που συντηρούν είναι πολλαπλάσια της Κερκίδης. Τουλάχιστον 70, δεν το ψάξαμε αυτό, αλλά συναντήσαμε 70 υγρότοπους που καταστράφηκαν τις τελευταίες 4 δεκαετίες. Συνεχίζεται αυτή η καταστροφή. Τα επιτεύγματα του προγράμματος, δεν θέλω να επεκταθώ, ήταν πολύ σπουδαία. Καταφέραμε μετά από πιέσεις να μπει ένα άρθρο στο νόμο για την βιοποικιλότητα που θα προβλέπει την προστασία των μικρών υγρότοπων. Πιέσαμε και δώσαμε τα δεδομένα για να βγει ένα προεδρικό διάταγμα για την προστασία 380 μικρών υγρότοπων, φυσικών βέβαια, σε 59 νησιά. Επιπλέον πέρσι υιοθετήθηκε ψήφισμα από το Ραμσάρ, από την Επιτροπή Ραμσάρ, ομόφωνο μάλιστα, ότι οι υγρότοποι νησιωτικοί της Μεσογείου έχουν τεράστια αξία και πρέπει όλα τα κράτη να βοηθήσουν στην προστασία τους, βγήκε τέτοιο ψήφισμα και τώρα η οργάνωση ασχολείται με αυτό. Όλο το ιστορικό του προγράμματος, τα παραδοτέα κτλ. Είναι ελεύθερα, μπορείτε να επισκεφτείτε το υγροτόπιο νήσων και να τα κατεβάσετε από εκεί. Παράλληλα σώσαμε και 200 περιπτώσεις υγρότοπων από εκεί τουλάχιστον 150 από βέβαιη καταστροφή. Καταστροφή, ξέρετε, θέλει δεκαετίες να γίνει. Πάνω βλέπετε μία φωτογραφία από την Αγία Πελαγία, είναι ένα χωριουδάκι κοντά στο Ηράκλειο, δυτικά του Ηρακλείου, το 1960 και το 2015. Έτσι, και γι' αυτό τώρα στην Αγία Πελαγία, παρόλο που είχε ένα ρίακα με μικρή απορροή, φαίνεται εκεί ο υγρότοπος, πλημμυρίζει η Αγία Πελαγία, έλεος δηλαδή. Θέατρο τουριστικό. Για να ξανάρθω εδώ, θα δούμε έτσι μερικές περιπτώσεις. Στο Έλος Παπά αγοράστηκε από έναν που είχε πολλά λεφτά, ο οποίος έχει αγοράσει το 13% της Ήου, της Νότιας Ήου, και χτίζει ξενοδοχεία. Έχει φτιάξει 6-7 εταιρείες, μία σύντησης, μία δόμησης, μία, ξέρω εγώ, ένα, διάφορα τέτοια. Τώρα τελευταία έφτιαξε και ένα σύλλογο που τον λέει Φίλοι της Ήου και υποστηρίζουν τα εξάστερα ξενοδοχεία κλπ. Το Έλος Παπά λοιπόν που κάποιος ήθελε, Άγγελος Μιχαλόπουλος, είναι και ζωγράφος. Είμαστε... Σουρεάλ. Ναι, σουρεάλ. Είναι έτσι. Αρμένοι, ξέρετε, εγώ είμαι Αρμένης, ξέρετε τι λέγανε οι Αρμένιδες όταν ήρθαν εδώ και βλέπανε την ελληνική πραγματικότητα, όπως και οι Πόντι δηλαδή. Χοχναγκάν Γκορτζέρ.
ελληνικές δουλειές. Τώρα κοιτάω και εγώ, δεν έχω σχέση με λοιπόν, κοιτάξτε, ο άνθρωπος λοιπόν άρχισε, αγόρασε, άρχισε να κάνει πολύ σοβαρές επεμβάσεις και μέσα έχει φυτέψει πάνω από 4.000 φοίνικες, κρατάει το νερό του Ρία Καπαπά, υποβαθμίζει τον υγρότοπο διαρκώς και έφτασε στο σημείο να κάνει πισίνες και το σπίτι του, έτσι το δήλωσε. Αλλά μετά βγήκε ο νόμος που μπορείς να τον νοικιάζεις το σπίτι, τώρα αυτός τον νοικιάζει 1.500 ευρώ τη βραδιά. Δεν είναι το μόνο που έχει κάνει. Κοιτάξτε το Ρία Καπαπά, τι αλλοιώσεις έχει περάσει από όταν τον πρώτο επισκεφτήκαμε, το 2004, μέχρι σήμερα. Και αυτή είναι η εικόνα που το διαφημίζει και στο διαδίκτυο. Και εκεί ξεκινήσαμε να κάνουμε καταγγελίες από το 2006. Με πολύ μεγάλο, 2008, με πολύ, με συμμαχία της υπηρεσίας περιβάλλοντος της περιφέρειας Νότιο Αιγαίου. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος δούλευε για να κάνει καταγγελίες, για να κάνει αυτοψίες, να πηγαίνει τα λιμενικά το ένα και το άλλο, έφαγε τόσα χρόνια, έκανε τόσες εκθέσεις, επιβλήθηκαν πρόστιμα μέχρι 300.000 ευρώ συνολικά, τα οποία θα πλήρωνε ευχαρίστως αυτός, αφού είναι τα πρόστιμα ως γνωστόν λιγότερα από ότι. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός όμως, τώρα που έφτασε το σημείο να γίνει κατεδάφιση για διάφορα και δεν υπογράφει ο Περιφερειάρχης, είναι στα πρόθυρα της παρέτησης. Πολλά νέα παιδιά που έχουν μπει τα 20 χρόνια στις υπηρεσίες αυτές και φέρανε μορφωμένα παιδιά, δηλαδή εννοώ με σωστές σπουδές, επιστήμονες άνθρωποι, φέρανε μια καινούργια κατάσταση στις υπηρεσίες, τους έχουν όλους τυλιγμένους σε κόλλες χαρτί. Όταν έρχεται η ώρα να υπογράψουν, δεν υπογράφουν και ακυρώνουν όλη τη δουλειά των στελεχών τους. Ελληνικές δουλειές παντού, ιδιαίτερα στις εκβολές κοντά στη θάλασσα. Το λιλάμπιο πεδίο νότια της Χαλκίδας, η αυθαιρεσία εκεί δεν περιγράφεται. Βλέπετε όμως ότι υπάρχει ρημοτομία. Αυτή η ρημοτομία, η οποία έχει γίνει γιατί επιχωματώθηκαν αυτά όλα, είναι παλιά βάλτη αυτά, οι πρότοποι δηλαδή της εκβολής του Λίλαντα, οικοπεδοποιήθηκαν και πουλήθηκαν από τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι ήταν μετανάστες, τέλος πάντων, σε άσχετους ανθρώπους. Όταν έγινε η πλημμύρα το 2011 και επισκεφθήκαμε το χώρο που, όπως βλέπετε εδώ, έχουν φύγει μαζί με ένα εκκλησάκι, μία παιδική χαρά και έναν υπηαγωγείο 17 στρέμματα γης, ήταν μία πανικόβλητη κυρία πάνω στην ταράτσα του σπιτιού της που είχε γύρει με το μωράκι της. Λέει, το αγοράσαμε, λέει, πέρσι και τη δουλεύουμε στη Χαλκίδα. Πεθάνει. Άλλες ελληνικές δουλειές. Το καταφύγιο Αγρίας Ζωής είναι ένας τύπος προστατευόμενης περιοχής, πολύ σημαντικός γιατί έχει οριζόντιες διατάξεις. Απαγορεύεται εκείνο, απαγορεύεται εκείνο, απαγορεύεται, απαγορεύεται, απαγορεύεται. Αυτός είναι ο Αλμυρός Ηρακλείου, ακριβώς δίπλα στο Ηράκλειο. Από αυτό το μάτι, τη λίμνη που βλέπετε εκεί, βγαίνουν κάθε χρόνο 250 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερό κάθε χρόνο. Τεράστια ποσότητα. Καρστικό νερό. Το Ηράκλειο, ιδιαίτερα μετά που δημιουργήθηκε το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από το 67 και μετά δηλαδή, η περιοχή άρχισε να υποδομείται. Μετά το 75-80 έγινε έκρηξη. Κοιτάξτε εκεί που σκάει το κύμα, το βλέπετε εκείνο. Θα ξανάρθω σε λίγο γιατί έχει σημασία το εκεί που σκάει το κύμα. Ο υγρότοπος αυτός λοιπόν το 1967 ήταν 3 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Σήμερα οι καθαρά υγροτοπικές εκτάσεις που είναι δεξιά-αριστερά από τον Ρίακα που βλέπετε δεν ξεπερνούν τα 80 στρέμματα. Η ταμπέλα εκείνη λέει καταφύγιο άγρια ζωής.
Έτσι γίνεται, δηλαδή είναι απερίγραπτο. Ακόμα και τα χρήματα που αφιδώς τροφοδοτούσαν τη διαφθορά στην Ελλάδα από το 81 και μετά, γιατί αυτό κάνανε οι κυρίες, τα χρήματα αυτά για αξιοποίηση, ανάδειξη κτλ. Όλα γίνανε ρήπος. Για να έρθω σε εκείνο το κύμα που βλέπατε, δεν είναι τίποτα άλλο παρά που ήταν η αμμουδιά το 1967. Αυτό εδώ είναι 100 μέτρα και στην άλλη άκρη, εδώ είναι στο Ηράκλειο, Ηράκλειο, εκεί είναι κοντά στον Αλμυρό. Χάθηκαν 300 στρέμματα παραλίας. Από διάβρωση βέβαια, γιατί οι 4-5 ρίακες που υπάρχουν εδώ με το γιόφυρο που δίνει πλημμύρες κάθε 10 χρόνια, επειδή είναι σε έμφραγμα, τέλος πάντων, η ζωή δεν ενδιαφέρεται για αυτά. Οι υγρότοποι, οι ρίακες και τα λοιπά δεν μας έχουν ανάγκη. Εμείς τους έχουμε. Τα ζώα, τα φυτά θα βρουν τον τρόπο. Σε αυτοκίνητο που ήταν πεταγμένο στη λίμνη, όπως βλέπετε εδώ, γλωσσάει τα αυγά της μια νερόκοτα. Έχει και όμορφα μέρη ακόμα ο Αλμυρός. Και ζωή. Που σιγά σιγά βέβαια λιγοστεύει. Στον ίδιο αυτό χώρο γίνονται κάθε χρόνο προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης από το 86. Ρύπανση. Ένα λεπτό. Ωραία. Λοιπόν, ρύπανση, λίμματα, χαμός σε όλους σχεδόν τους ρίακες. Αυτό φαίνεται και από τα καλάμια όπως σας είπα, αλλά και τοξικά όπως απόβλητα τελειουργίων με πολλές φενόλες σκοτώνουν τα πάντα. Αυτά εδώ που βλέπετε σαν ανεμόνες δεν είναι τίποτα άλλο παρά αποικίες βακτηριδίων, γιατί επί χρόνια η επιχείρηση, το τυροκομείο Κολλιός, ρίχνει εκεί πέρα τα λίμματα εδώ. Πληρώνει τα πρόστιμα. Και το πώς συμπεριφερόμαστε, βέβαια αυτά που λέγατε έτσι, μπουλντόζες μέσα, να είναι καθαρό από οτιδήποτε. Και αυτό το τρέχω, κοιτάξτε τώρα τα χάλια μας στον Κρουταλιώτη, ένα φοινικό δάσος τεράστιας αισθητικής, βιολογικής, οικολογικής αξίας, αξιοποίηση. Έτσι, αξιοποίηση. Κάηκε όμως αυτό. Οι τουρίστες όταν κάηκε και πήγαμε εκεί, ήταν ακόμα μέσα, είχαν δώσει πάνω από 1 εκατομμύριο για να κάνουν αυτά πυροπροστασίες. Δεν ξέραν πού είναι τα τερματικά. Περνάνε τηλέφωνο, πού είναι τα τερματικά. Δεν ξέραν πού είναι τα τερματικά. Άχρηστα, ρήπος, πεταμένα λεφτά. Αυτά είχα να σας πω. Εκτάκτος. Δείτε και αύριο. Ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα. Και η τελευταία εισήγηση σήμερα είναι της κυρίας Μαρίας Καραμανόφ, η οποία είναι αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας και πρόεδρος του Προεδρείου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας. Θα μας μιλήσει για τα ρέματα του παράκτου μετόπου. Να ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση και ιδιαίτερα την αγαπητή φίλη τη Χριστίνα, η οποία είναι η ψυχή αυτής της εκδήλωσης και για μένα είναι και το πρότυπο του ενεργού και ευαισθητοποιημένου πολίτη. Την ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα έχει κάνει και για τον Δήμο. Λοιπόν, αν θέλουμε να επισημάνουμε ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της εποχής μας στο νομικό πεδίο, θα έλεγα ότι είναι η τεράστια απόσταση που χωρίζει τις πανηγυρικές διακηρύξεις για την προστασία διαφόρων αγαθών, όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, η υγεία, η παιδεία, η εργασία κλπ. Και την πραγματικότητα, την νομική πραγματικότητα, όχι μόνο την εφαρμογή η οποία στερεί, αλλά και την κοινή νομοθεσία. Και τα μεν πρώτα διακηρύξεις αυτά είναι κατοχυρωμένες στο ανώτατο επίπεδο, διεθνείς συμβάσεις, το Σύνταγμα, ευρωπαϊκές οδηγίες. Η νομοθεσία όμως, η οποία υποτίθεται ότι καλείται να τα μετατρέψει σε πράξη και από χάρτινα να γίνουν πραγματικότητα, υστερεί πάρα πολύ.
Βλέποντας λοιπόν το πρόγραμμα της σημερινής εκδήλωσης, είδα ότι οι οργανωτές έχουν καταφέρει να παρουσιάσουν μια συνολική προσέγγιση του προβλήματος, με γνώση ειδική και από επιστήμονες, αλλά και βιωματική από εκείνους που βρίσκονται πολύ κοντά στα ρέματα και έχουν επισημάνει τα προβλήματά τους. Γι' αυτό λοιπόν σκέφτηκα ότι θα ήταν χρήσιμο η δική μου συνεισφορά να είναι ένα μοντέλο, ένα μοντέλο το οποίο θα μας βοηθήσει να ταξινομήσουμε λίγο αυτή τη γνώση που έχουμε ήδη που θα αποκομίσουμε από το σημερινή μερίδα αφενός, γιατί αυτή η γνώση είναι και η τεκμηρίωση της μεγάλης σημασίας των ρεμάτων και αφετέρου θα μας βοηθήσει να επισημάνουμε τα σημεία αιχμής. Να ξεκινήσουμε λοιπόν πρώτα από το ρέμα. Τι είναι το ρέμα? Όπως λέμε, αναφέρονται ένα σύστημα ρέματος. Το ρέμα είναι ένα σύστημα, είναι ένα φυσικό βέβαια, ένα φυσικό σχηματισμός, ο οποίος έχει πολλά στοιχεία, αναφέρω εδώ μερικά, έχει και πολλά άλλα, αλλά δεν είναι άθροισμα των στοιχείων αυτό το ρέμα. Έχει μεγάλη διαφορά. Το άθροισμα είναι, ας πούμε, ένα σακί πατάτες είναι ένα άθροισμα πατατών, διότι αν αφαιρέσω μερικές, θα παραμείνει ένα σακί πατάτες. Το ρέμα όμως είναι σύστημα, γιατί όλα αυτά τα στοιχεία του δημιουργούν αλληλεπιδρόντατα με τα δε, το ρέμα, που είναι κάτι διαφορετικό και κάτι καινούριο. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι αν υποβαθμιστεί ή εξαφανιστεί ένα από τα στοιχεία αυτά, η χλωρίδα, η πανίδα, αλλάξει η χημικότητα, ο περιβάλλον χώρος χτιστεί και το πνίξει, δεν έχουμε πια ρέμα. Μπορεί να έχουμε μια πισίνα, μπορεί να έχουμε έναν αποχαιρετικό αγωγό, αλλά δεν έχουμε πια ρέμα. Και είναι και σύστημα γιατί κάνει πάρα πολλά πράγματα το ρέμα. Αυτά που βλέπουμε είναι οι λειτουργίες του ρέματος. Το ρέμα συμβάλλει στη δίαιτα της αρκογραμμής. Πολλά από τα φαινόμενα που επεσήμανε και ο προηγούμενος ομιλητής οφείλονται στο γεγονός ότι τα ρέματα πια δεν μπορούν να έχουν τη λειτουργία τους με τα φερτά υλικά. Συμβάλλει στην απορροή των υδάτων. Συμβάλλει στο μικροκλίμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα ρέματα τα δικά μας στην Αττική, ειδικά τα ρέματα του παράκτου μετόπου. Η εικόνα και η θερμοκρασία της Αττικής θα ήταν τελείως διαφορετική και η ζωή μας διαφορετική αν είχαμε διατηρήσει τα ρέματά της. Είναι αεραγωγός, και αυτό βέβαια με το κλίμα έχει άμεση σχέση. Είναι χώρος αναψυχής και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, χώρος όπου ζει βιοπικιλότητα σπάνια. Επίσης είναι ένα πολύ βασικό σημείο αναφοράς του οικιστικού περιβάλλοντος. Όλοι που έχουμε μεγαλώσει εδώ στη Φιλοθέα έχουμε παίξει στο ρέμα, έχουμε μαζέψει βατράχια, έχουμε περπατήσει. Και φυσικά του τοπίου. Όλες αυτές οι αλληλεπιδράσεις είναι και αυτές ένα σύστημα, διότι εάν κάποιες από αυτές υποβαθμιστούν ή δεν υπάρχουν πια, επηρεάζονται άμεσα και όλες οι άλλες. Βλέπετε και με κόκκινο τρεις βλαβερές παραφθορές της λειτουργίας του ρέματος, η αμμολυψία, η υδροληψία και η χρήση του σαν αποχετευτικό αγωγός. Αυτό λοιπόν το ρέμα σαν σύστημα είναι αυτό που πρέπει να έχουμε στο νου μας όταν σκεφτόμαστε ποιες πρέπει να είναι η μεταχείριση του και οι επεμβάσεις του. Στην Ελλάδα λοιπόν το θέμα των ρεμάτων δεν το έφερε στην επιφάνεια η νομοθετική πρωτοβουλία, ούτε σχεδίασε κανείς μια δημόσια πολιτική για τα ρέματα. Αντίθετα, μέχρι πολύ πρόσφατα η τάση ήταν τα ρέματα να βαζώνονται. Θα ξέρετε ή θα σας το πούν ίσως και αύριο μιλητές ότι όλοι οι μεγάλοι δρόμοι της Αθήνας, ακόμα και εδώ στα δύο, έχουν καλύψει ρέματα. Τα ρέματα ήταν η εύκολη λύση για να αποκτήσουμε δωρεάν δρόμους, δωρεάν πλατείες, δωρεάν κοινοχρήστους χώρους ή και άλλα. Η πρωτοβουλία για την προστασία των ρεμάτων ήρθε από τη βάση. Και φυσικά από αυτό το Δήμο, εδώ ο οποίος μας έχει καλέσει και σήμερα, από το Δήμο Φιλοθέης, οι πολίτες του Δήμου και ο ίδιος ο ΤΑ, ευαισθητοποιημένοι από την απόπειρα να εγκυβωτιστεί ένα κομμάτι του ρέματός μας, προσέφηγαν στο Συμβούλιο Επικρατείας και η δικαιοσύνη αντέδρασε. Ο κ. Δεκλερής ήταν τότε πρόεδρος και έβγαλε την πρώτη πρωτοποριακή απόφαση για τα ρέματα, η οποία ανεγνώρισε ότι τα ρέματα είναι συστήματα, είναι οικοσυστήματα και επίσης έθεσε τις γενικές και βασικές κατευθύνσεις και αρχές για τη μεταχείρισή τους ως οικοσυστήματα. Είναι αρχές που τότε θεωρήθηκαν πρωτοποριακές, αλλά ισχύουν ακόμα. Κανείς δεν έχει τολμήσει, τουλάχιστον ρητά, να τις αναιρέσει. Το τι γίνεται στα κατώτερα επίπεδα είναι μια άλλη ιστορία. Επίσης, οι διεθνείς συμβάσεις που ανέφερε και η πρώτη ομιλήτρια, η κυρία Καλία, το ενωσιακό δίκαιο, μας δίνουν εργαλεία προστασίας ανωτάτου επίπεδου και οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, που επίσης ανέπτυξε το πέμπτο τμήμα της νομολογίας του, μας λένε ότι
είναι το ρεύμα είναι κατεξοχήν πεδίο για την εφαρμογή της αρχής αποκατάστασης, της αισθητικής αξίας και της ήπιας διαχείρισης. Στο ανώτατο λοιπόν επίπεδο τα πράγματα είναι τέλεια, θα μπορούσε να πει κανείς, πάρα πολύ καλά. Γιατί όμως η κατάσταση σήμερα είναι αυτή που υπάρχει? Να βάλουμε το δεύτερο. Το μεγάλο. Το μεγάλο πια. Θα δούμε λοιπόν σε αυτό το διάγραμμα γιατί γίνονται όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Να τα καταλάβουμε και να τα αξινομήσουμε. Στο πάνω επίπεδο, όπως βλέπουμε, έχουμε τη συνταγματική προστασία. Θα δούμε ότι ο νόμος, οι κανονιστικές πράξεις, οι διοικητικές πράξεις απέχουν πολύ από το να υλοποιούν αυτές τις αρχές. Και γιατί απέχουν? Ο νομοθέτης γιατί ενεργεί όπως ενεργεί? Βλέπετε αριστερά, έχουμε τρεις κατηγορίες ετοιμάτων προς τον νομοθέτη. Τα έχω έτσι σχηματοποιήσει. Να το ανοίξουμε, δεν ξέρω αν φαίνεται πίσω. Να το ανοίξουμε. Το πρώτο επίπεδο δεν χρειάζεται. Να μεγαλώσουμε τον νόμο και πάνω. Ας πούμε ότι ο νομοθέτης δέχεται αιτήματα ή πιέσεις τριών κατηγοριών. Η πρώτη κατηγορία αιτημάτων είναι εκείνοι οι οποίοι θέλουν να εκμεταλλευτούν το ρεύμα ιδιωτελώς. Δηλαδή θέλουν να το καλύψουν για να χτίσουν πάνω του αγοράζοντας το χώρο από το δημόσιο, γιατί υπάρχει και τέτοια νομοθεσία, και να αποκτήσουν μια ιδιοκτησία. Αυτή ήταν η περίπτωση του ρεύματος της Φιλοθέης. Έχουν μια επένδυση μεγάλη σε μια περιοχή που διατρέχεται από ρεύματα και θέλουν να απαλλαγούν από αυτά για να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν καλύτερα. Το ίδιο το κράτος κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις που το κράτος παλαιότερα για να αποκτήσει, όπως είπαμε, κοινοχρήστους χώρους, αλλά σήμερα για να χρησιμοποιήσει περιοχές, όπως το Γραμματικό, ας πούμε, όπου θέλει να κάνει ένα έργο κοινής ωφελίας, βρήκε το κατάλληλο κατά την άποψή του χώρου και τα ρεύματα ενοπλούν. Αυτή είναι η πρώτη λοιπόν κατηγορία πιέσεων. Η δεύτερη κατηγορία, η β' κατηγορία, είναι πολίτες οι οποίοι έχουν παρεξηγήσει τη σημασία των ρεμάτων και τα θεωρούν ενοχλητικά. Διότι μαζεύουν ρήπους, έχουν δυσοσμία, μαζεύουν κουνούπια, τους ενοχλούν. Και πάνω απ' όλα, γιατί υπάρχει έτσι μια περίεργη παραξήγηση, θα έλεγα παραπληροφόρηση, ότι τα ρέματα δημιουργούν πλημμύρες. Λες και τα ρέματα γεννούν το νερό. Και ότι αν κλείσουμε το ρέμα, θα απαλλαγούμε από τις πλημμύρες. Αυτή λοιπόν η δεύτερη κατηγορία είναι υποστηρικτική της πρώτης. Και η τρίτη κατηγορία ετοιμάτων είναι φυσικά από αυτούς που είναι ευαισθητοποιημένοι, αναγνωρίζουν τη σημασία και καλούν την πολιτεία, όπως κάνετε όλοι εσείς, με διάφορους τρόπους, να λάβει μέτρα. Τώρα, τι έχει γίνει στο νομοθετικό πεδίο? Γιατί τα πράγματα εκεί δεν είναι καθόλου καλά. Η πρώτη νομοθετική ρύθμιση ήταν στο νόμο 3010 του 2002, όπου περίπου 8 χρόνια μετά την πρώτη απόφαση του Υπουργείου Επικρατείας που μιλούσε για οριοθεσία υποχρεωτική ρεμάτων, θεσπίστηκε μία διάταξη, υποτυπώδης βέβαια, για την οριοθεσία των ρεμάτων, η οποία βέβαια τα αντιμετώπισε και αυτή μηχανικά, θα λέγαμε, μηχανιστικά, πώς είναι οι γραμμές, πολυγονικές κτλ. Δεν είχε λέξη για το περιβάλλον, για τον περιβάλλοντα χώρο και για το σύστημα του ρέματος. Αυτή είναι η πρώτη λοιπόν διάταξη, η οποία όμως απεδείχθηκε αυτή τελικώς ενοχλητική μάλλον. Η ιστορία, η νομική του αποδεικνύει. Πρώτη περίπτωση ήταν τα Ολυμπιακά έργα. Έχουμε μια περίεργη διάταξη μέσα στον νόμο για τα Ολυμπιακά έργα του 2003, δηλαδή ένα χρόνο μετά, η οποία χωρίς να την πάρει είδηση κανείς, αναφέρει μέσα στις υποχρεώσεις των εργολάβων να λάβουν μέτρα για την ομαλή ροή των υδάτων και για την πλημμυρική παροχή, δηλαδή ουσιαστικά τους επιτρέπει να καλύψουν ή να διευθετήσουν με κάποιο τρόπο τα ρέματα που υπήρχαν στους χώρους που κατασκευάστηκαν τα Ολυμπιακά έργα. Αυτό δεν έγινε ρητά, έγινε εμέσως, πλην σαφώς. Αργότερα όμως υπήρξε η περίπτωση του Ελληνικού. Εκεί, στο νομοθεσία περί Ελληνικού, μπορώ να σας διαβάσω και τη διάταξη, υπάρχει άρθρο που λέει το εξής. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου 3010, είναι αυτός για την οριοθεσία, όπως ισχύουν, δεν έχουν εφαρμογή επί των υδατορρεμάτων που οριοθετούνται σύμφωνα με το πιο πάνω διάταγμα, δηλαδή το διάταγμα που θα αποφασίσει τι θα γίνει στο Ελληνικό. Είναι λοιπόν μια πρώτη παρέκκληση και από αυτήν την πολύ περιορισμένη διάταξη περιοριθεσίας, που ουσιαστικά λέει ότι στο Ελληνικό τα ρέματα που διατρέχουν την έκταση αυτή, με μια άλλη διαδικασία θα οριοθετηθούν. Γιατί θα γίνει αυτό? Πολλές εικασίες μπορούν να γίνουν. Αν το συνδυάσει κανείς ίσως με τις μελέτες για το Ελληνικό, μπορεί να πει ότι εκεί υπάρχει ένα πρόγραμμα τα ρέματα να μεταμορφωθούν, ας πούμε, σε ριάκια αναψυχής,
με νεροτσουλήτρες, με πισίνες, πάντως δεν θα είναι ρέματα. Γιατί αλλιώς ποιος λόγος υπήρχε να μην οριοθετηθούν σύμφωνα με την κανονική διαδικασία. Αλλά και αυτή η διάταξη της παρέκκλησης φαίνεται ότι δεν ήταν αρκετή. Και τα προβλήματα φάνηκαν ένα χρόνο αργότερα, το 2013-2014, με το πρόβλημα του γραμματικού που σας ανέφερα, όπου εκεί διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν πολλά ρέματα στην περιοχή κατασκευής του έργου. Είναι μια τεράστια ιστορία αυτή, δεν θα σας την πω τώρα γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ίσως να δείξουμε μια-δύο φωτογραφίες από την περιοχή εκεί. Εκεί τέλος πάντων το πρόβλημα κάπως αποσοβήθηκε με την έννοια ότι παρότι έγιναν διαμαρτυρίες και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και καταγγελίες και έρευνες, αυτή είναι η κατάσταση, μία και άλλη μία. Βλέπετε τα ρέματα και βλέπετε απάνω πως είναι καλυμμένα. Δούμε και την άλλη φωτογραφία. Άλλη μία που ορίστε εδώ επίσης από τα ρέματα της περιοχής Γραμματικού. Δεν έχουμε τώρα χρόνο να δούμε περισσότερες φωτογραφίες, αλλά είναι μια τέτοια κατάσταση. Το αποτέλεσμα είναι ότι φαίνεται ότι η πολιτεία διαπίστωσε ότι ακόμα και το άρθρο του νόμου αυτού του 3010 είναι αρκετά ενοχλητικό. Και με τον τελευταίο νόμο περί ρεμάτων έγινε το εξής καταπληκτικό, το οποίο είναι πολύ δύσκολο μπορεί να το αντιληφθεί κάποιος που δεν είναι νομικός. Εκεί υπάρχει ο νόμος αυτός, ο οποίος καλύπτει πλήρως τη διαδικασία οριοθεσίας. Και στο πρώτο άρθρο έχει τους ορισμούς. Οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται μέσα στο κείμενο του νόμου. Τι είναι ρέμα, τι είναι πρανές, τι είναι μυσράνια, τι είναι το ένα το άλλο. Εκεί λοιπόν γίνεται το εξής, λέει ρέματα. Τέλος πάντων, εκεί λέει το εξής, κάνει μια διάκριση των ρεμάτων. Λέει ότι είδα το ρέματα, είναι όλα αυτά που ξέρουμε, ρεία και κλπ. Και μετά από κάτω λέει μικρά είδα το ρέματα, είναι τα ρέματα που βρίσκονται εντός ή εκτός σχεδίου και έχουν επιφάνεια της λεκάνης απορροής. Τα μεν εντός σχεδίου μικρότερη από μισό τετραγωνικό χιλιόμετρο, τα δε εκτός σχεδίου μικρότερη από ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο. Και μετά συνεχίζει και μιλάει για, το τι είναι η μιλάει για την οριοθεσία και λέει οριοθετούνται τα υδατορέματα. Ο όρος μικρά υδατορέματα δεν αναφέρεται πουθενά στο νόμο και μπορεί να κάνει κανείς την ερμηνεία, μάλλον πρέπει να κάνει κανείς την ερμηνεία, ότι τα μικρά υδατορέματα δεν οριοθετούνται, γιατί από εκεί και πέρα ο νόμος μιλάει μόνο για υδατορέματα. Δεν είχε κανέναν άλλο λόγο η διάκριση αυτής στους ορισμούς του νόμου, μεταξύ μεγάλων και μικρών, αφού τα μικρά δεν την χάνουν, παρά μονάχα για να θεωρηθεί ότι τα μικρά υδατορέματα στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν. Αυτό λοιπόν έκανε αυτός ο νόμος και αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο, γιατί τα τεμάχια των ρεμάτων που απομένουν, τουλάχιστον μέσα στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις, είναι μικρά. Είναι κάτω από 500 ή κάτω από... γιατί τα άλλα έχουν σκεπαστεί. Αυτό λοιπόν θα έχει με κρίσιμη σημασία, γιατί είναι σαν η πολιτεία να λέει ότι εγώ για τα μικρά ή τα τώρα δεν έχω καμία υποχρέωση να το οριοθετήσω. Επίσης... από εκεί και πέρα βγήκε και μια κανονιστική απόφαση, η οποία αφορά τις λεπτομέρειες της οριοθεσίας. Οι συνεργάτες μας στο επιμελητήριο και συγκεκριμένα ο καθηγητής ο κύριος Τουνάρας που τη σχολίασε στα πλαίσια της διαβούλευσης διαπίστωσε ότι είναι προβληματική, έχει σημειώσει μία-μία τις προβληματικές διατάξεις και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι έχουν ληφθεί υπόψη και καθοδηγούν το κείμενο κυρίως οι απαιτήσεις της υδρολογίας και υδραυλικής μηχανικής, ενώ παραλείπονται ή υποεκτιμώνται οι απαιτήσεις της γεωλογίας, τεχνικής γεωλογίας και υδρογεωλογίας, που δέχονται την υδατική ροή και ανταποκρίνονται αναλόγως. Επίσης, κυρίως στο επίπεδο μετεωρολογίας και γεωλογίας, οι συντάκτες έχουν καταφύγει σε ανεπίτρεπτες γενικεύσεις, ανθρωπής που μειώνουν κτλ. Βλέπουμε λοιπόν ότι η εφαρμογή των γενικών αυτών αρχών χωλαίνει πάρα πολύ στην πράξη. Και μάλιστα, όχι απλώς χωλαίνει, αλλά εντοπίσαμε δύο βασικές πλημέλειες. Το πρώτο είναι ότι η ίδια η νομοθεσία του τελευταίου νόμου του 2014 κάνει μια συνταγματικά, κατά τη γνώμη μου, ανεπίτρεπτη διάκριση μεταξύ μικρών υδατορεμάτων και υδατορεμάτων. Αυτό δεν προκύπτει ούτε από την επιστήμη, ούτε από την ομολογία ότι υπάρχει κάποια διαφορετική μεταχείριση που μπορεί να δικαιολογηθεί. Δεν αγνοήσουμε τα μικρά. Και δεύτερον, ότι έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια μια τάση ακόμα και από αυτή τη στρεβλή νομοθεσία να βάλουμε παρεκκλήσεις.
όπως είπαμε, το ελληνικό πιθανότητα να ακολουθήσουν και άλλες ανάλογα με τις επενδυτικές βλέψεις ή με την οικιστική ανάπτυξη ή με οτιδήποτε άλλο. Τώρα πώς, τι κάνουμε, μπορούμε να ξαναβάλουμε το μεγάλο διάγραμμα. Τι γίνεται από εδώ και πέρα, τι μπορούμε να κάνουμε. Το πρώτο είναι να ζητήσουμε από την πολιτεία να τροποποιήσει, να απαλείψει αυτή τη διάκριση, η οποία είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, και να επαναφέρει έτσι τον νόμο στα επιστημονικά, στη συμφωνία του με τα επιστημονικά πλαίσια. Και το δεύτερο είναι να επαγρυπνούμε ούτως ώστε να μην γίνουν και άλλες παρεκκλήσεις από την νομοθεσία. Γιατί η εφαρμογή, από την άλλη πλευρά βέβαια, εκτός από τον νόμο και τις διοικητικές πράξεις, και η εφαρμογή αυτών ακόμα των προβληματικών διατάξεων είναι ακόμα χειρότερη. Επομένως, αυτό που απομένει, τι είναι, πάμε λίγο πιο πάνω. Τι οδός υπάρχει? Υπάρχει η οδός της επαγρύπνησης, δηλαδή οι πολίτες που ανήκουν στην ομάδα Γ, ας το πούμε έτσι, να ευαισθητοποιούνται, να προσπαθούν να ενημερώσουν και αυτούς που ανήκουν στην ομάδα Β, ότι τα ρέματα δεν είναι υπεύθυνα για τις πλημμύρες και καταστροφή, αλλά είναι η ανάσα των πόλεων μας. Και φυσικά υπάρχει ο δικαστικός έλεγχος, ο οποίος όπως ξέρουμε όμως είναι καθυστερή, προβληματικός, διότι πολύ λίγοι πολίτες έχουν πια την πολυτέλεια και τη δυνατότητα να καταφύγουν σε αυτόν για οικονομικούς λόγους, πολύ δύσκολα να τεκμηριώσουν τις απόψεις τους, να κάνουν δηλαδή αντιμελέτες κλπ. Αλλά είναι ίσως και αυτή μια τελευταία οδός. Τελείωσα. Είμαι και ακριβώς. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την κυρία Καραμανόφ. Νομίζω ότι είχαμε μια πλούσια μέρα, ξεκινώντας από τους εκπροσώπους των κινημάτων, των συλλογικοτήτων, και στο πρώτο μέρος, με το δεύτερο μέρος να έχουμε την επιστημονική τεκμηρίωση, η οποία δεν ήταν μόνο πολύπλευρη, αλλά θα έλεγα, επιτρέψουμε να συμβούμε, ότι ήταν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Είχαμε στοιχεία, είχαμε εισηγήσεις οι οποίες μας έδωσαν την αξία των ανοιχτών δεδομένων, εισηγήσεις οι οποίες μίλησαν για τη δυναμική η οποία αναπτύσσεται ανάμεσα στο περιβάλλον, στο φυσικό περιβάλλον και την πόλη. Είχαμε εισηγήσεις οι οποίες μιλήσανε για τις, μας δώσαν μια σειρά περιπτώσεων οι οποίες, όπου και η πολιτεία και η κοινωνία, αλλά και κυρίως η φύση έχασε. Άρα τώρα σας καλώ να περάσουμε στον κύκλο των ερωτήσεων και μετά σε έναν κύκλο εισηγή που τοποθετήσουν πολύ μικρό, αν έχουμε χρόνο. Άρα, να ξεκινήσουμε με δύο μικρούς κύκλους, πρώτος εσείς, μετά εσείς. Ερωτήσεις και μετά τοποθετήσεις και ερωτήσεις στους εισηγητές, αν θέλετε κάτι να διευκρινιστεί. Δεν μπορούμε να κάνουμε συγχρόνωση. Να κλείσουμε ένα κύκλο ερωτήσεων διευκρινιστικών κυρίως, αν θέλετε. Αν υπάρχουν βεβαίως, αν δεν υπάρχουν, μπορούμε να περάσουμε σε σύντομες τοποθετήσεις. Ναι. Θέλει κάποιος να ρωτήσει εσείς? Εγώ, όπως είπα στο Λευτέρη, είναι περισσότερο μια διαπίστωση και διαμαρτυρία. Ναι, δεν μπορώ να μιλήσω. Ναι. Ελπίζω να μιλήσω δυνατά. Η διαπίστωση είναι ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση του ρέματος Μικροδάφνης, το ίδιο το κράτος, η πολιτεία, μέσω του φορέα διαχείριση του ρέματος, ΕΙΔΑΠ, αφήνει τα λίμματα να πέφτουν μέσα σε περιπτώσεις υπερχείλησης του αγωγού που φέρει τα λίμματα μέχρι την Ψιτάλια. Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν αντιλιοστάσια, τουλάχιστον στην περιοχή του Παλαιού Χαλήρου, τα οποία συχνά υπερχειλίζουν και έχουν κλαπέρτα σε οχετούς, τα οποία ανοίγουν και πέφτουν τα λίμματα μέσα. Αυτό είναι το ένα. Το έχουμε επισημάνει πολλές φορές. Ήρθαν να τα σφραγίσουν δίθεν με πολυουριθάνη, αν είναι δυνατόν, και είχαμε πάλι το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτό είναι το ένα, η παρατήρηση, η επισήμανση και η διαμαρτυρία που δεν φροντίζουν για κάτι μόνιμο ώστε να πάψει να μολύνεται, να λιπαίνεται έτσι το ρέμα. Το άλλο είναι στις εκβολές του ρέματος, ακριβώς στις εκβολές, στο ΕΔΕΝ, όπου έχουμε αφενός
τη δυσκολία του ρέματος να διώξει τα νερά τα λιγοστά όταν είναι λίγα, γιατί έχουν προκύψει επιχωματώσεις εκεί πέρα και όποτε φυσάει πουνέντες εκεί πέρα κλείνει η έξοδος του ρέματος. Αλλά είναι και το ότι δίπλα ακριβώς υπάρχει η αλάνα της Μαρίνας του Καλαμακίου, η οποία αλάνα είναι χώρος απόθεσης των σκαφών όταν συντηρούνται. Και με την υδροβολή που υποχρεωτικά γίνεται στα ύφαλα των σκαφών, φεύγουν όλα τα υφαλοχρώματα, διαποτίζουν το έδαφος και καταλήγουν και αυτά στις εκβολές. Είναι ακριβώς δίπλα. Δίπλα σε αυτά είναι η πλάση του Έδεν και μετά του Μπάτι. Αν είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια κατάσταση για να μην επιλαμβάνεται κανείς αυτή. Ευχαριστώ. Επειδή η κυρία Καραμανόφ πρέπει να αποχωρήσει, αν τυχόν υπάρχει μια ερώτηση προς την κυρία Καραμανόφ, εκτάκτως, για ελάχιστο, ναι, μία-δύο ερώτηση προς την κυρία Καραμανόφ και μόνο. Ενώ έχω μία παρουσίαση ενός αγαπητού συναδέλφου. Εντάξει, ας δεχτούμε μία ερώτηση. Όχι, μπορώ να απαντήσω σε όσες θέλετε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Κυρία Καραμανόφ, Μάνος Θεοδωρακόπουλος, συντονιστής της διαδοχής πρωτοβουλίας για τη διάσωση του ρέματος, Κροδάφνης. Γνωριζόμαστε, κυρία Καραμανό. Υπάρχει το πρόσφατος νόμος που ψηφίστηκε το 2014 για την οριοθέτηση των ρεμάτων. Ο οποίος είναι χείριστος από... Σε αυτό αναφέρθηκα. Ο οποίος είναι χείριστος από τους προηγούμενους για ένα μοναδικό λόγο κυρίως, γιατί πρέπει την κλιματική οριοθέτηση των ρεμάτων. Πράγμα το οποίο είναι απαράδεκτο. Με τη λογική, με την νομοθεσία, με κάθε έννοια. Υπόψη ότι τα ρέματα, θέλω να τονίσω, ο πρωταρχικός ρόλος τους είναι ότι είναι οι κατεξοχήν φυσικοί σχηματισμοί που διασφαλίζουν την αντιπλημμυρική προστασία. Μιλάμε δηλαδή για κάτι το οποίο ειδικά στις μέρες μας έχει αναδειχθεί με τον πνιγμό πολλών ανθρώπων σε όλη την Ελλάδα επειδή έχουν αλλάξει οι καιρικές συνθήκες. Και ρωτώ, είπατε ότι λύσεις είναι... Οι λύσεις είναι να δραστηριοποιηθούν οι ομάδες των πολιτών. Οι ομάδες των πολιτών, ειδικά η δική μας που έχει σώσει το ρέμα εδώ και 15 χρόνια, έχει καταπονηθεί σε έσχατο βαθμό να πληρώνει δικηγόρους, να πληρώνει επιστήμονες. Το είπα, δεν το... Μάλιστα, το είπα και στην Πάντη. Λοιπόν, και δεν αντέχουμε πια. Δεν πρέπει η επιστημονική κοινότητα της χώρας, είτε λέγονται πνευματικοί, είτε λέγονται πανεπιστήμια, είτε λέγονται δικηγόροι, να συντάξουμε ένα μέτωπο, ένα φορέα για να αναγκάσουμε αυτή την κυβέρνηση που μας έχει κοροϊδέψει γιατί ψηφίσαμε, εγώ τουλάχιστον τους ψήφισα, να τους αναγκάσουμε να σεβαστούν τις υποσχέσεις τους στον βαθμό που δεν απαιτούνται από τα μνημόνια τέτοιες καταστροφές των ρεμάτων, να πάψει ο Πρίντζης και η Δούρου να καταστρέφουν τα ρέματα για να βγουν τα πράγματα. Πού αφήνετε άλλο τους πολίτες μόνες τους? Κύριε Θεοδωρακόπουλε, καταχρώμαστε το έχουν χρόνο της κύριες Καραμανόφ. Αυτό δεν έχω να απαντήσω κάθε τοποθέτηση, ναι. Ακριβώς. Μπορείτε να κοιτάξετε την ερώτηση. Μπορεί να κάνουν κάτι οι φορείς για να υποστηρίξουμε χωρίς κόστος. Χωρίς κόστος. Κύριε Θεοδωρακόπουλε. Τους πολίτες. Ο κύριος Ζαρής. Καλησπέρα. Θέλω να πω ότι δεν είναι απόλυτα ακριβές ότι τα μικρά ρέματα δεν οριοθετούνται. Δεν οριοθετούνται με την έννοια ότι δεν παίρνουν απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Πολιτωμένης Διοίκησης και δεν παίρνουν ΦΕΚ. Στην πραγματικότητα, τα μικρά ρέματα, για τα μικρά ρέματα γίνεται υδρολογική μελέτη, χαράσσονται οι γραμμές πλημμύρας και μετά η οικοδομική άδεια βγαίνει βάσει του χιλιοδομικού κανονισμού. Με αυτή την έννοια, η οριοθέτηση γίνεται. Καθώς γίνεται η μελέτη, καθώς είναι οι γραμμές πλημμύρας. Δεν παίρνει ΦΕΚ. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Και αυτή είναι μεγάλη διαφορά, γιατί αφού δεν παίρνει ΦΕΚ, γίνεται σαν μια προπαρασκευαστική πράξη για να γίνει καλά η οικοδόμηση που έχει διαθέσει. Μια από τις βασικές αρχές της νομολογίας που εξακολουθεί να ισχύει είναι ότι τα ρέματα οριοθετούνται για να οριοθετηθεί ο βιότοπος του, το οικοσύστημα. Δεν οριοθετούνται για να προπαρασκευαστεί η διευθέτηση, τα σαρζανέτα, η κάλυψη κτλ. Αυτό είναι η διευθέτηση. Μιλάμε για οριοθέτηση. Ναι. Και ο 4258 το ορίζει. Αν το μικρό ρέμα είναι εντός natura ή μετά την αυτοψία καθοριστούν κάποια περιβαλλοντικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να προστατευτούν,
τότε θα γίνει κανονικά η ορθότητα. Γιατί αν, γιατί να γίνει η διαφοροποίηση, αυτό είναι το θέμα. Γιατί να υπάρξει διαφοροποίηση μικρών και μεγάλων. Γιατί μια απόφαση ενός γενικού γραμματέα κάνει ένα χρονικό διάστημα μεγάλο και δεν μπορεί να ταλαιπωρείται ο πολίτης που έχει ένα μικρό ακίνητο κάπου να μπορέσει να χτίσει. Όταν λοιπόν, μεγάλη συζήτηση. Δείτε όμως πόσο αργή η διοίκηση να βάλει μια απόφαση, έτσι δεν είναι. Το σημαντικότερο στο 258 είναι το άλλο, της προσωρινής οριοθέτησης, το οποίο πρέπει να δούμε. Και αυτό είναι. Είναι πολλά τώρα, πολύ σημαντικό και αυτό. Έτσι, το οποίο λες, ακόμα και σε μεγάλα ρέματα, λες δεν βγάζω, βγάζω μια άδεια με προσωρινή οριοθέτηση και η κανονική οριοθέτηση. Γενικά η οριοθέτηση έχει θεωρηθεί σαν μια προδικασία του χτισήματος, είτε παρόκτια, είτε... Αυτή είναι η ουσία. Δεν ξέρω. Έχετε χρόνο. Ναι. Παρακαλώ. Το όνομά σας και... Κωνσταντίνη Βουραβούλα, από πίκτυο πολιτών για τη διάσταση της Μιλοδάνου. Μπορώ και φωνάζω. Ναι, ναι. Λοιπόν... Δεν να βγείστε πίσω. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω σε σχέση με το 4258 και την οριοθέτηση πάνω στα έργα διευθέτησης. Δηλαδή ότι επιτρέπει κατά κάποιο τρόπο σε ορισμένες περιπτώσεις να διευθετείτε, δηλαδή να οριοθετείτε πάνω στα έργα της προτινόμενης διευθέτησης. Πάνω σε αυτό, αν θέλετε να μας πείτε, γιατί εκεί κι αν είναι ότι... Όλα αυτά, κατά την άποψή μου μιλάω πάντα, αλλά και σίγουρα με την ομολογία. Η νομολογία μιλάει ότι ο σκοπός του ρεύματος είναι να παραμένει ανοιχτό ως οικοσύστημα. Και η οριοθεσία είναι για να προσδιοριστεί το οικοσύστημα, όχι για να αποτελέσει το υπόβαθρο για να κάνουμε ένα τεχνικό έργο πάνω. Είναι απαραίτητο για να ξέρουμε πόσο είναι το οικοσύστημα. Δεν επιτρέπεται καταρχάς η κάλυψη και τα έργα αφορούν όσα γίνονται στο ρεύμα πρέπει να αποβλέπουν στην ελεύθερη ροή του ύδατος και στη διατήρηση του οικοσυστήματος. Αυτές είναι οι βασικές αρχές της νομολογίας, οι οποίες είναι πάγιες. Τώρα, οι παραβιάσεις είναι μια άλλη ιστορία. Με συγχωρείτε, θέλω να το εντοπίσω το ερώτημά μου, να το κάνω ακόμα πιο συγκεκριμένο. Αυτή τη στιγμή στην προσφυγή που έχουμε στο ΣΤΕ για την... Αν δεν μιλήσω, δεν μπορώ να σας πω για ακριβή προσφυγή, ναι. Έχουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Νομολογία κόντρα 4258. Δηλαδή, η νομολογία του ΣΤΕ λέει ότι γιατί το ρέμα θέλουν να το εγκυποδίσουν εντελώς με σαραζανέτη, επομένως καταργείται το φυσικό οικοσύστημα. Επομένως. Τι γίνεται εδώ σε αυτήν την περίπτωση, ποιος υπερισχύει, η νομολογία ή η 2452-58. Δεν μπορώ να σας το πω. Αυτό είναι μια εκκρεμής υπόθεση. Μου επιτρέπετε να μην απαντήσω τώρα. Φαντάζομαι. Θα μπορούσε το κοινωνικό περιβάλλον να δώσει μια γνωμοδότηση σε αυτό, δηλαδή μια απάντηση. Μα η νομολογία είναι σαφής. Δεν χρειάζεται να. Η νομολογία. Αυτά που λέει τα βγάζει ως αρχές συνταγματικής προστασίας. Κατά συνέπεια, η νομολογία πρέπει να τη σεβαστεί. Δεν είναι, να σας πω, αντιπαράθεση νομολογίας νόμου. Αυτές είναι συνταγματικές αρχές. Επομένως, κάθε νομολογία πρέπει να τη σέβεται, να είναι σύμφωνη με αυτές. Ποιος θα τη σέβεται. Αυτό λέμε ότι πρέπει να τη σέβεται. Μην πούμε περισσότερο για το ΣΤΕ. Καταλαβαίνετε ότι το ΣΤΕ έχει πάρει αποφάσεις στο Βόλο σε άλλα ρέματα. Που λέει ότι από τη στιγμή που έχουν επιβληθεί περιβαλλοντικοί όροι το 2014, ισχύει ο 4258 και πάει περίπατο η νομολογία. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το σχολιάσω αυτό. Κάποια άλλη ερώτηση. Ήθελα να ρωτήσω, Μιχάλης Σαλονιάδης, με υπογραφή. Ήθελα να ρωτήσω ότι πριν από την ομολογία του Συμβουλίου Κατίας, που είναι γύρω στο 1994, τι γίνεται με τα τμήματα των ρεμάτων, τα οποία τότε, πριν από την ομολογία, σκεπάστηκαν με νόμιμη διαδικασία, μελέτες από τις διάφορες διευθύνσεις κτλ. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό το θέμα, καταρχήν, ναι, με βάση την ομολογία? Ναι, κοιτάξτε, σίγουρα με την ομολογία και με τη βασική αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, δηλαδή από εκεί την εμπνεύστηκε την ομολογία, την αρχή της αποκατάστασης, τα ρέματα τα οποία μπορεί να αποκατασταθούν, κανονικά πρέπει να αποκατασταθούν. Φυσικά, γκρεμίσουμε τη σταδίου για να αποκαλύψουμε το ρέμα είναι μάλλον ανέφικτο. Αλλά μικρά τμήματα που έχουν απλώς καλυφθεί και τα οποία είναι εφικτό να αποκατασταθούν, αυτό είναι κάτι που μπορεί, όχι μπορεί, πρέπει να γίνει. Δηλαδή, κανονικά, μία πολιτεία θα έπρεπε να κάνει μία δημόσια πολιτική αποκατάσταση των ρεμάτων, ειδικά δεδομένου ότι εδώ στην Αττική έχουμε χάσει τεράστιες, φαντάζομαι κάποιος θα δείξει, αυτό τις έφερα κι εγώ, τεράστιο ποσοστό, το συντριπτική πλειοψηφία των ρεμάτων και αυτό είναι υπεύθυνο για το κλίμα που ζούμε,
για τον αέρα που αναπνέουμε και για πάρα πολλά άλλα. Δηλαδή, αν χάσουμε και τα υπόλοιπα, η κατάσταση ήταν εφιαλτική και πρέπει να ανακτήσουμε όσα χάσαμε εφόσον γίνεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Θα αποδεσμεύσουμε την ομιλήτρια. Εντάξει, αν θέλουν άλλη ιδέα, δεν είναι θέμα. Σχετικά με το διοικητικό, ήθελα να ρωτήσω κάτι, αλλά μάλλον είναι στην πρώτη ομιλήτρια, κυρία Καλία. Για το σχετικά με το. Να πάμε μετά στην κυρία Καλία, κυρία Αρνιά. Νομικό καλύτερα να. Παρακαλώ. Σχετικά με αυτό που είπε. Το όνομά σα. Θέτσε, λένε πολιτικό μηχανικό. Σχετικά ένα βήμα παραπάνω με αυτό που είπε ο κύριο. Από τη στιγμή που ρημοτομικά σχέδια Δήμων που από το 1939 έως το 1989 έχουν εγκριθεί με αποτυπωμένα τα ρέματα και δρόμους πάνω στην αποτύπωση των ρεμάτων με όποια νομολογία υπάρχει περίπτωση να ισχύει ο νόμος της οριοθέτησης σε καταστάσεις όπου έχουν με μελέτες κατασκευαστεί αγωγή κάτω από τους δρόμους, αλλά ακόμα τα ρημοτομικά ρίχνουν ρέματα και αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να βγει καμία άδεια γιατί ζητάνε οριοθέτηση. Δεν κατάλαβα πολύ καλά την ερώτηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ρημοτομικά σχέδια εγκεκριμένα που ισχύουν, που δείχνουν μέσα στους δρόμους και εντός των οικοδομικών τετραγώνων δείχνουν αποτυπωμένα ρέματα. Μάλιστα. Δηλαδή έγινε ο δρόμος εκεί που υπήρχε το ρέμα, αυτή τη στιγμή όμως παραμένει να υπάρχει στο εγκεκριμένο ρημοτομικό το ρέμα. Όμως έγινε δρόμος, γιατί έτσι έλεγε και το ρημοτομικό, ότι πάνω στο ρέμα γίνεται δρόμος. Με μελέτη της ΕΙΔΑΠ, με κάποιους επιστήμονες. Αυτή τη στιγμή λόγω του οικοδομικού κανονισμού κανένας δεν μπορεί να βγάλει κάποια άδεια και παραπέμπονται όλοι σε οριοθέτηση ενός ρέματος το οποίο δεν υπάρχει πουθενά γιατί έχει γίνει δρόμος και δεν κινείται, οι πολίτες ταλαιπωρούνται γιατί δεν μπορούν να, δεν είναι ξεκάθαρο αν πρέπει, αν υφίσταται ρέμα ή δεν υφίσταται πια. Κανείς δεν έχετε να το αποχαρακτηρίσει γιατί εκεί υπήρχε. Αλλά αυτή τη στιγμή η αποτύπωση είναι ένας δρόμος. Τι να σταματήσω πάνω σε αυτό. Χρειάζεται οριοθέτηση σε κατασκευασμένα. Δεν είχε γίνει. Όταν έγινε ο δρόμος δεν είχε οριοθετηθεί το ρέμα. Όχι, γιατί εγκρίθηκε το ρημοτομικό και το ρημοτομικό έλεγε ότι εκεί που είναι το ρέμα θα γίνει. Ο δρόμος έγινε. Ο δρόμος έγινε. Η νησί έκλεισε. Όποιος δεν έκλεισε. Το έχει απαντήσει ο κύριος Παραγκαμιά, ρε παιδί, μας έβαλε εκεί πέρα και με τα κόκκινα. Απαντημένο είναι αυτό. Και έγραφα πάνω αυθαίρετα. Ελληνικές δουλειές δεν υπάρχει απ' έξω πουθενά. Αυτοί που θέλουν να είναι με την Ευρώπη, θέλουν να είναι και με την Ευρώπη. Εγώ δεν θέλω να είμαι με την Ευρώπη, αλλά πας στους Ευρωπαίους και τους λες αυθαίρετα και σου λένε πείτε το μας ελληνικά, αλλιώς δεν το καταλαβαίνουμε. Έτσι είναι κύριε Παρακαμιά. Μας έβαλε ο άνθρωπος εκεί απάνω, κλαπ, έναν ολόκληρο πίνακα. Αφού η μισή Ελλάδα... Παρακαλώ, συγγνώμη για την πάρα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Κασαζάκης Δημήτρης, είμαι φυσικός, πρόεδρος στο Σύλλογο Κέντρο Βιωσιμότητας Βορειοανατολικής Αττικής. Ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω και να συγχαρώ για όλη αυτή την πλούσια ενημέρωση, ιδιαίτερα την κυρία Καραμανόφ που είχε την τόσο επιμελημένη παρουσίαση, αλλά και για ένα λόγο ακόμα ότι αναφέρθηκε και σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα που αφορά το γραμματικό. Το ερώτημά μου είναι αυτός ο τελευταίος νόμος που αναφέρεται και στην οριοθέτηση μεταξύ άλλων των ρεμάτων και τη διάκριση σε μικρά, μεγάλα κτλ. Που δημιουργεί όλα αυτά τα ζητήματα που πολύ ωστά μας παραθέσατε, είναι δυνατόν να προσβληθεί και να ματαιωθεί. Δηλαδή, ως πολίτες που βλέπουμε τις παρενέργειες όλες αυτές, μπορούμε νομικά να παλέψουμε και να... Όπως κάθε νόμο, αν βγει κάποια διοικητική πράξη που στηρίζεται σε κάποια διάταξη του νόμου, αυτός που επαραλείψει να οριοθετήσει ένα μικρό ρέμα ή κάτι άλλο, προσβάλλοντας αυτές τις πράξεις, θα τεθεί και το θέμα, θα ηγερθεί το θέμα της
συνταγματικό τους του νόμου αυτού ή των τυχόν πλημελιών. Από το 2004 που είναι ο νόμος μέχρι τώρα δεν υπήρξαν τέτοιες παραβάσεις που να θεμελιώνουν δικαίωμα προσβολής. Δεν ξέρω αν υπήρχαν παραβάσεις, δεν ξέρω αν έχει γίνει κάποια προσφυγή που δεν έχει δικαστεί ακόμα. Δεν έχω ακούσει να έχει γίνει κάτι τέτοιο. Πάντως είναι ανοιχτό αυτό το θέμα. Νομίζω ότι είναι ανοιχτό, ναι. Δεν έχω ακούσει να έχει λυθεί το θέμα. Αυτό ήθελα, ευχαριστώ πολύ. Και πάλι πάμε να το απορροματίσω άλλες ερωτήσεις. Άρα θα περάσουμε στον επόμενο κύκλο ερωτήσεων. Είχαμε μια ερώτηση για την κυρία Καλία Αντωνίου. Για τον κύριο Τσέτσο. Α, εσείς. Ναι, ήθελα να ρωτήσω για την άποψή της για το ιδιοκτησιακό καθεστώς παρά τα ρέματα. Είναι παραδείγματος χάρη ιδιοκτησία αυτό που λένε οι Βίτροι, γιατί θυμάμαι ότι σε μια άλλη πριν από 20 χρόνια μια λύση στο Βάπριο είχε υποστηριχθεί τότε από εξαρτάται τι αναφέρουν οι Βίτροι ιδιοκτησία. Τον τελευταίο καιρό υπάρχει ένα θέμα σχετικά με τα ρέματα, ότι η ιδιοκτησία ξεκινάει από την γραμμή οριοθέτησης και μετά. Είναι πραγματικά έτσι όσον αφορά την ομολογία ή την νομική επιστήμη. Η οριογραμμή είναι όριο ιδιοκτησίας. Να ξεκαθαρίσουμε ότι τα ρέματα χαρακτηρίζονται κοινόχρηστοι χώροι και σύμφωνα με το αστικό δίκαιο δεν μπορούμε να έχουμε ιδιοκτησία στα ρέματα. Ως τα ρέματα. Η ιδιοκτησία ξεκινά μετά προφανώς την οριοθέτηση. Όρισε. Η φυσική κύκλη του ρέματος ή από την οριογραμμή και πέρα. Από την οριογραμμή και πέρα. Δεν μπορούμε να έχουμε πλάι στην κύκλη του ιδιοκτησία. Το ρέμα ως ρέμα είναι κοινόχρηστο. Είναι κοινό σε όλους. Είναι ρέμα. Είναι ρέμα η γραμμή κάτω της κύκλης. Γιατί θα σας πω λοιπόν ότι το κυματολόγιο, όταν υπάρχει ένας τύπος, πολύ παλιός, έτσι, που αναφέρει μας έτσι, αντιμετωπίζεται, επειδή τα ρέματα κοινόχρηστο, από ό,τι τουλάχιστον τη δικιά μου την οπισθοδονία τοπογράφου, είναι αυτό το οποίο, το ρέμα το οποίο έχει διαρκώς ρέον νερό. Ρέον ήδο, έτσι. Όχι, τα λέει διαρκώς, δεν είναι απαραίτητο για να χαρακτηριστεί ρέμα να έχει συνεχή ροή. Για να είναι κοινό. Όχι. Κοινόχρηστο είναι και αυτό που δεν έχει συνεχή ροή. Υπάρχει αυτό. Βέβαια. Δεν χρειάζεται συνεχή ροή για να χαρακτηριστεί ρέμα ή για να είναι κοινόχρηστο. Μα από το αστικό κώδικα και τον ορισμό του ρεύματος. Θα σκληρωθώ πάντως ότι στο ρέμα Χαλανδρίου υπάρχει ιδιοκτησία που είναι ένθε και έθε του ρέματος, περιλαμβανομένης και της κήτης. Πόσο είναι. Και παράνομο είναι. Πώς υπάρχει, με ποιους κήτους, πώς. Δεν ξέρω, αυτό θα σας το... Προφανώς καταπατημένο. Θα είναι ισχυρισμός, μπορεί να είναι ισχυρισμός. Εντάξει.